εκεί βγαίνει, δεν πάει παραπάνω. Φράζω όλοι. Δύσκολα τα πράγματα. Πέμπτη μέρα σερί. Ο πυρετός γράφει 38+. Θα χαιρετήσεις τα αφροστιουμπάκια σου. Γεια σας αφροστιουμπάκια. Άστο, δεν πειράζει, άστο. Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργα γιατί πέραν του COVID τη χτύπησε στις αμυγδαλές, οπότε αυτό την έχει πεθάνει και έχει κρατήσει τον πυρετό ψηλά. Πεθάνεις. Πού να πας, πού θα βρεις καλύτερα. Καλά, ναι, αυτό που λέω, εγώ το πέρασα ελαφριά. Μία μέρα με πυρετό. Μ' αγαπάς πολύ γιατί σε προσέχω, μάλιστα. Okay. Οκ. Μη μιλάς. Αυτές οι 5 μέρες είναι θεσπέσιες πάντως. Δεν μιλάς καθόλου. Πάμε να δείξουμε λοιπόν, να κάνουμε ένα haul φαρμακείο. Τι έχουμε εδώ. Βιταμίνες. Lambert's A to Z. Nurofen. Έχουμε στρεφέν για το λαιμό. Clarice-aid, Algoflex, Ρονάλ για τη μητούλα, Depon Maximum, σωτήριο, αναβράζον, αυτά τα ολίγα, βιταμίνη C πίσω, εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία. Θα θέλεις να πεις κάτι στα αφροστιουμπάκια σου, να το μεταφράσω εγώ. Ας γίνουμε viral πριν πεθάνει. Πεθαίνεις. Να βάλουμε κομπρέσα. Πάμε να βάλουμε κομπρέσα. Να μην είναι και εντολές. Βρέχουμε. Σταγγίζουμε λίγο. Γιατί από τον πυρετό που έχει στεγνώνει μέσα σε 2 λεπτά. Έλα. Πάλι. Τέλεια. Όχι στη μύτη. Αυτά τα ολίγα. Σας φιλούμε στα βρωτά. Ημέρα νούμερο 6. Ώρα 8 κάπου εκεί το πρωί. Η κατάσταση όπως βλέπετε δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Πώς νιώθεις? Μετάφραση, χάλια. Είχαμε ένα δύσκολο βράδυ σήμερα. Ήταν η πρώτη μέρα της αντιβίωσης. Αλλά ήταν δύσκολο. Πού θα πάει, θα περάσει. Παναγία μου. Μονάδα κινητών μικροβίων. Τα φιλιά μας. 2000 years. Πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό. Πρώτη προσπάθεια. Χρήστο, άνοιξε τα φώτα, σε παρακαλώ. Ακόμα με ακούς. Πάμε. Λοιπόν. Κάτσε να μαζέψω. Αυτό θα το βάλουμε στο άλλο θούνι και θα βγαίνει λογικά από το άλλο. Πρέπει να το πιέσεις, Όχι τη μύτη, παιδί μου, το μπουκάλι. Μην να βγάλω όλες τις μύξεις μου. Θα δείξει. Μήπως να φυσήξω τη μύτη μου. Όχι. Πάμε. Δεν πρέπει να τη φυσήξω. Όχι. Στο πάντε. Περίμενε. Θα φυσήξω τη μύτη μου. Ξάδεψε λίγο χαρτί ακόμα. 3 κολόχαρτα θα τις φυσήξω. Αγία μου, Θεέ μου. Λάκο. Είμαι άρρωστη. Δώσε, 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 δώσε. Απ' την άλλη πρέπει να βγαίνει, είπαμε. Όχι από το στόμα, ναι. Έλα. Πίεσε. Πίεσε, πίεσε. Πίεσε. Μαλάκα μου, βγαίνει από το στόμα αυτό. Τι γελάς, ρε βλάκα. Τι να κάνω, πάρ' το ίδιο. Ναι. Μα καταρχάς, βάλ' το κάτω να δεις πόσο έχεις χαλάσει. Τίποτα. Έλα, πάμε. Κουράστηκα. Πώς ήταν η πρώτη εμπειρία? Έχω πολύ ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί εσύ το πέρασε ελαφριά και εγώ έχω πεθάνει? Γιατί έχω φοβερό νοσοποιητικό. Πώς? Ετοιμάσου να με πας διακοπές. Ναι. Άντε, κάνε. Πίεσε, πίεσε, πίεσε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αναστήχθηκα. Όλα καλά. Ακούγομαι λίγο γιατί έχω βουλωμένη μύτη και τα λοιπά. Πέρασαν 9 μέρες. Βράζω, εντάξει, λογικό. Ναι, ήταν δύσκολα. Αλλά τα καταφέραμε, αυτό έχει σημασία. Καμία σχέση με τον Χρήστο. Ο Χρήστος το πέρασε μία μέρα, έκανε 38,5 και μετά τέλεια. Τέλειο, ζωή και κότα. Εγώ πάλι με χτύπησε, παιδιά, στις αμυγδαλές. Εγώ γενικότερα στις αμυγδαλές, άμα αρρωστήσω πριν COVID, απλό τώρα το έχουμε βαφτίσει όλα, πριν COVID, όταν είχα αμυγδαλές, ήμουνα έτσι όπως ήμουνα, στο κρεβάτι, αντιβίωση, έβραζα, το στήθος μου, τα πάντα όλα, απλά τώρα ήταν υπερβολικός και ο πυρετός που είχα έτσι κι αλλιώς. Και εκτός αυτού είχα να αρρωστήσω και κοντά 3-4 χρόνια, απλά να κάνω και ένα πυρετό, οπότε ο οργανισμός μου τα φάγε όλα. Και εντάξει, αρρωστήσαμε 100% στο γάμο. Γιατί χορεύαμε, στάζαμε από τον ιδρώτα. Όταν σου λέω στάζαμε, παίρνα χαρτοπετσέτες και τα βάζαμε μέσα από την πλούζα για τον ιδρώτα και ήμασταν πάνω στη θάλασσα. Χορεύαμε και δώσε κι άλλο και δώσε και δώσε. Εντάξει, τι να σου κάνει, κι αυτό, γι' αυτό προσοχή. Εγώ, ας πούμε, τώρα που έχω ακόμα μπροστά μου κι άλλες βαφτίσεις, γάμους, δεν θα χορέψω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν θα χορέψω. Αυτά. Κατά τα άλλα, κι εγώ όσους είχα γύρω μου και πέρασαν COVID, το πέρασαν πάρα πολύ ελαφριά, χωρίς εμβόλιο. Οπότε εντάξει, είναι στον άνθρωπο το πώς θα κάτσει και αυτά. Αυτό. Απλά μήνα μου τα σκάσε πολύ, ρε παιδιά. Οι αμυγδαλές μου τα σκάσανε τρελά. Έλαβα πολλά μηνύματα με το τι συμπτώματα είχα. Παιδιά, την Κυριακή το απόγευμα, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, τη μέρα μετά το γάμο, ήμουνα τέλεια, φεύγουμε με τον Χρήστο, χοντρώμε και απλά με πιάνει μία ντάγκλα. Όταν σας λέω ντάγκλα, μπορεί να λιποθυμούσα στο κάθισμα που γυρνάγαμε στην επιστροφή μας για Αθήνα, προς Αθήνα. Αυτό, γυρνάμε σπίτι, είχα απλά 10. Ούτε 10, 36 και 9 πρέπει να είχα. Δεν είχα καν 10. Μου λέει ο Χρήστος, δεν παίρνεις ένα τεπονάκι, θα στρώσεις. Λέω, ας πάρω μωρά ένα τεπονάκι. Παίρνω ένα τεπονάκι, κοιμόμαστε. και το πρωί ξυπνάμε 40 πυρετό. Τέλειο. Όνειρο ζώο. Βέβαια και αμυγδαλές, πίον και τα λοιπά. Που όπως σας είπα, εγώ πάντα έχω αυτό το πράγμα, πίον στις αμυγδαλές. Απλά δεν τις βγάζω γιατί μας έχει πει ο γιατρός, άμα αρρωσταίνεις 2 με 3 φορές το χρόνο, κάθε χρόνο όμως, ναι, να πας να τις βγάλεις. Αλλά άμα αρρωσταίνεις τώρα μία φορά πες κάθε χρόνο ή μία φορά στα 2 χρόνια, δεν θα πας να τις βγάλεις. Γι' αυτό λόγο δεν τις έχω βγάλει εγώ τις αμυγδαλές. Αυτά. Δεν έχασα ούτε όσφρηση, ούτε... Όσφρηση έχασα λόγω μίξας, ακόμα δεν έχω. Αλλά γεύση και αυτά δεν έχω χάσει. Έχω χάσει την όσφρηση που είναι για μένα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Αλλά θα ξαναεπανέλθει τώρα μόλις τελειώσει την αντιβίωση. Αχ, έκανα ένα μπάνιο παιδιά και κουράστηκα. Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα κάνω μπάνιο και θα κουράζομαι. Θα λέω πω, τι ταλαιπωρία. Αυτά τα νέα, ο Χρήστος φανταστικός, φανταστικός, σας το προτείνω. Τέλειος. Με είχε λες και ήμουνα μπεμπέ, δάκι, μωράκι, με είχε, η μάνα μου μας έφτιαχνε τα φαγητά, μας τα βάζει έξω από την πόρτα. Ο Χρήστος με περιποιούταν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς. Πάλι καλά να λέτε. Πάλι καλά να λέτε. Που δεν αρρώστησε έτσι ο Χρήστος σαν εμένα, δεν ξέρω τι θα κάναμε. Δεν ξέρω τι θα κάναμε. Και να πω και το άλλο, το τι μας συνέβη με τον κολογιατρό, που δεν το πιστεύω. Εγώ νόμιζα οι γιατροί, βασικά έχουν χάσει το νόημα λίγο οι γιατροί. Βασικά όχι, δεν θα την πάρουν όλοι, κατάλαβες. Ο συγκεκριμένος, ο καθυστερημένος, βασικά βρίζω τους καθυστερημένους αυτή τη στιγμή. Παιδιά, έχουμε έναν δηλώσιο οικογενειακό γιατρό, ο οποίος είναι πυροβολημένος. Όταν σας λέω πυροβολημένος, πυροβολημένος από παντού. Όταν διαγνωστείς με COVID, πρέπει να πάρεις τον γιατρό, τον παθολόγο ή έναν γιατρό τέλος πάντων, τον γιατρό σου, για να σε καθοδηγήσουν για το τι πρέπει να κάνεις για τις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι τι θα πάρεις για να σου πέσει λίγο πυρετός, να μετράς το οξυγόνο, να πάρεις κάποιες καραμέλες, να πάρεις κάποιες συγκεκριμένες βιταμίνες, να πάρεις το τρουμπό να σου καθαρίζει, γιατί εδώ μπορεί να πάθεις να φράξουν όλα τα πάντα από τα φλέμματα γενικότερα. Οπότε τι σου λέει σαν οδηγία αυτό το πράγμα. Άρα πήραμε και εμείς τον γιατρό μας και του λέμε, ο οποίος γιατρός θα πω ότι όταν βγήκε το εμβόλιο είχε κάνει μην τολμήσετε να το κάνετε εκεί όμως πιστός στις απόψεις του σίγουρα για ένα χρόνο. Δηλαδή βγήκε το εμβόλιο για ένα χρόνο. Τι πήγαινε ο πατέρας μου, τι πήγαιναμε εμείς, δεν πιστεύω να κάνετε εμβόλιο, όχι. Τι να κάνουμε το εμβόλιο γιατρέ, εσείς τι λέτε και αυτά. Ούτε καν παιδιά από μακριά οι αγαπημένοι, είστε στο σπίτι σας μια χαρά, μην τολμήσετε. Ωραία. Λέμε καλά. Μετά βγαίνουν αυτά με τα προστήματα, μετά βγαίνουν το ότι αρχίζουν και κλείνουν η ιατρία σε όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Μη σας τα πολυλογώ, εμάς και 2 γιατροί, η ενδοκρινολόγος μας και άλλη μια που δεν θυμάμαι την ειδικότητα, έχουν κλείσει τα ιατρία τους γιατί είναι εμβολιαστές, προφανώς δεν έκαναν το εμβόλιο και επειδή το θεωρούν ότι δεν πρέπει να το κάνουν, δεν το έκαναν, οπότε έκλεισαν τα ιατρία τους. Ο δικός μας τώρα, ο άλλος, και αυτές δικές μας είναι, ο άλλος τώρα είπε θα αλλάξω πολιτική, προφανώς δεν θα μου κλείσει το ιατρείο, πώς θα βγάζω λεφτά και λογικό, οκ. Και πάει ο πατέρας μου νομίζω κάτι να του γράψει ένα φάρμακο και λέει αυτά τι κάνετε γιατρέ και τα λοιπά, μας ξέρει οπότε και κάνει Δημήτρη έκανε στο εμβόλιο. Ποιο εμβόλιο ρε φίλε, εσύ δεν μας έχεις πέσει τα νεύρα, μην τολμήσεις, μην τολμήσετε. Τι, δεν έχεις κάνει το εμβόλιο, τρέχα να το κάνεις. Κοίταγε ο πατέρας μου και λέει ρε πυροβολημένος είσαι. Ένα χρόνο μας λες να μην κάνουμε το εμβόλιο και τώρα που βγήκε αυτό λες τρεχάτε το κάνετε. Τέλος, γέλαγε ο πατέρας μου προφανώς και γι' αυτό υπάρχει η εμβολιασμένη και ανεμβολιαστή και όλος αυτός ο διχασμός. Γιατί ο ένας λέει ό,τι να είναι, ο άλλος λέει ό,τι να είναι, αλλά κάτσε ρε φίλε και εσύ τι να πιστέψεις. Υπάρχουν επιστήμονες που λένε μην εμβολιαστείτε, υπάρχουν επιστήμονες που λένε εμβολιαστείτε. Δηλαδή, εντάξει, λίγο και αυτά στην τηλεόραση, οι μαλακίες που λέγονται είναι τραγικές, οπότε είναι όλο γελίο. Άρα κάνεις το σταυρό σου και όποιος εμβόλιο, χωρίς εμβόλιο, άμα ζήσεις, έζησες. Τι να πω, δεν ξέρω. Σίγουρα, αν κάνεις το εμβόλιο, το περνάς πολύ πιο ελαφριά από ότι. Βέβαια, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό. Γιατί ξέρω ανθρώπους γνωστούς μου που έχουν κάνει εμβόλιο και μπήκανε μεθ. Ξέρω αρκετούς εμβολίους τους και το πέρασαν το Χρήστο μια μέρα. Αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή κανέναν εμβολίαστο να το έχει πέρασει βαριά. Μόνο εγώ που σας είπα, εμένα ήταν και λίγο η αρρώστια που τέτοιο. Τέλος πάντων, εμένα δεν με πειράζει, δεν με ενδιαφέρει. Ο καθένας είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Μην επιβάλλεις την γνώμη σου και την άποψή σου, να προσέχεις, να σέβεσαι τον απέναντί σου. Να μην δηλαδή σε φοβάται ή το φοβάσαι αντίστοιχα, να υπάρχει σεβασμός και να τηρούνται όλα όσα πρέπει να τηρούνται για τον COVID. Τέλος πάντων, μεγάλη παρένθεση αυτή, και φεύγει από τον γιατρό. Τον παίρνουμε εμείς τον γιατρό, να του πούμε γιατρέ, θα συμβεί. Ο Χρήστος παίρνει, εγώ μου είχε κοπεί φωνή, κάθε φορά μου κόβε τη φωνή, οπότε ούτε αυτό ήταν νέο. Είχα ακριβώς τα ίδια συμπτώματα όπως κάθε φορά που αρρωσταίνω. Και λέμε γιατρέ, ναι, έχουμε COVID. Κάναμε PCR, έχουμε COVID. Τι έχετε COVID? Δίμησέ μου, λέει, εμβόλιο, χωρίς εμβόλιο. Λέμε χωρίς εμβόλιο. Α! Χωρίς εμβόλιο, δεν με ενδιαφέρει, μου λέει, τι θα κάνετε. Πηγαίνετε στο νοσοκομείο. Όπου δεν μπορείς να πας έτσι στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο πάνε άνθρωποι που έχουν ανάγκη, πάνε άνθρωποι και βαριά περιστατικά, όπου έχουν μείνει σπίτι τους, έχουν περάσει κάποιες μέρες, εκτός αν είναι 45 πυρετός, δεν ξέρω εγώ τι τέτοιο. Δεν πάει έτσι ο άνθρωπος να κολλήσει μικρόβια, τόνα, τ' άλλο, γιατί οι περισσότεροι χάνονται από μικρόβιο του νοσοκομείου. Δηλαδή Μάρτο. Και λέει αυτό και δεν με ενδιαφέρει, κάντε ό,τι θέλετε. Να κάνει το εμβόλιο όταν σας το είπα, που το θυμήθηκε δηλαδή μετά από ένα χρόνο. Ακούστε τώρα γιατρό, του κάνει ο Χρήστος, γιατρέ, όχι αντιβίωση, τι χάπια, τι προτείνετε πέρα πήγε από ντεπών, αυτά ρωτάω, βιταμίνες και τα λοιπά, δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω τίποτα, δεν σας λέω τίποτα, κάντε ό,τι θέλετε, αυτό δεν με ενδιαφέρει, άμα θέλετε να κάνετε κάτι, να πάτε στο νοσοκομείο. Εντάξει, τον κλείνουμε, μη σας πω, με την πινελίκια. Αυτό που έκανε είναι, εντάξει, πήγε να κάφτω το ιατρείο. Τέλος πάντων, παίρνουμε άλλη παθολόγο της νονάς μου, ώρα της καλή και ευλογημένη. Μας την παίρνουμε, μας ρωτάει η γυναίκα εμβολιασμένη, εμβολιαστή, λέμε, πολύ ωραία, λέει, αγάπες μου, γράφτε να σας πω. Τουκου, 1, 2, βιταμίνες θα μου πάρετε. Θα μου πάρετε τα τρουμπόνα, θα μου πάρετε κάτι καραμέλες, θα το ένα θα το άλλο. Και η Αφροδιτούλα σε 2-3 μέρες, αφού έχει ιστορικό με τις αμυγδαλές της, θα με πάρει, αν είναι να της γράψω την αντιβιωσούλα της. Μην αγχώνεστε, περνάει πολύ κομπλέ, ηρεμήστε, πάρτε τα χαπάκια σας να κάνει τον κύκλο του και εγώ εκεί θα είμαι σε συνεχή επικοινωνία. Τέλος. Δεν είχε, μας έγραψε 20 φάρμακα, τα πήραμε με τη σειρά, είχαμε επαφή αναμέρα με τη γιατρό, μας καθησύχαζε, εννοείται είχαμε επαφή, γιατί σας είπα εγώ είχα και ένα σταθερό πυρετό που μπορεί την πέμπτη εκτιμένα να πεις μήπως θα πάω τελικά νοσοκομείο, μήπως θα τα κακαρώσω. Μόλις πήρα την αντιβίωση, έλα, ήρθα και έστρωσα, τίποτα παιδιά. Αυτό εν ολίγης όλο το story. Καλό είναι και γενικότερα όσοι γίνονται γιατροί να γίνονται γιατί θέλουν να βοηθάνε τον κόσμο και όχι για... δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μας έχει χαζέψει λίγο όλη αυτή η κατάσταση. Μας έχει χαζέψει πάρα πολύ. Αυτά... τα νέα, τα καλά... δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον. Το αν είναι ή δεν είναι, είναι δικαίωμά σας, με τον γιατρό σας, με αυτόν που σας έχει πει το οτιδήποτε, και αυτό να κάνετε, να κάνει ο καθένας αυτό που θέλει και νιώθει καλά με αυτό, γιατί είναι σημαντικό να νιώθουμε καλά. Και εμένα αντίστοιχα έχω τους γιατρούς μου που ο καθένας μου λέει άλλα, οπότε και εγώ ακούω το γιατρό μου που μου έχει πει, π.χ. από τη στιγμή που οι δουλειές μου είναι από το σπίτι και η δική μου και από του Χρήστου, όσο μπορούμε να το καθυστερήσουμε. Αν τώρα ήμουνα στην εταιρεία, πήγαινα στην εταιρεία, θα είχα κάνει ήδη το εμβόλιο, γιατί θα είχα τη δουλειά μου και να μην ήθελα, δηλαδή θα το έκανα αναγκαστικά το εμβόλιο, γιατί δεν γίνεται ρε φίλε, πόσα τεστ θα κάνω, πόσα λεφτά, ή μια οικογένεια που έχει πόσα παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό δεν ήθελα κιόλας να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα. Απλά επειδή είδα πολλά κουλά μηνύματα, το τη φάση στο Instagram, κάποιες κυράτσες, το ότι είσαι εμβολιαστή και αυτό το περνάς έτσι. Ρε φίλε, έχω εμβολιασμένο στη ΜΕ! Γνωστού μου θείος του εμβολιασμένος πέθανε. Μόνο που θέλω να πω είναι να έχουμε υγεία, να προσέχουμε. Αυτό που δεν έκανα και δεν ήταν σωστό θεωρώ, και εκεί την πάτησα, είναι αρχικά στο γάμο που σηκώθηκα και χόρεψα, γιατί εντάξει τώρα θεωρώ ότι έγινε από κάποιον ο οποίος δεν τον ενδιέφερε αν είχε COVID και ήρθε. Για αυτούς υπάρχουν όλα τα προβλήματα και γίνονται όλα, δηλαδή μπορεί να έχει έρθει κάποιος ο οποίος θα έχει έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα, ή θα έχει βγει με θετικό τεστ ή και όχι, δεν ξέρω, και ήρθε, χόρευε μαζί με όλους τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους, και ξεκληρίστηκαν οι μισοί. Βέβαια όλοι το περάσανε πολύ ok, επειδή είμαστε σε επαφή και αυτά, δόξα σε όλα, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό, το story time, το τρελό, ναι, αυτά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Εννοείται ότι το σκέφτομαι να εμβολιαστούμε. Βασικά όλοι θα εμβολιαστούμε, θεωρώ. Απλά ρε φίλε, θα ήθελα να περάσει 1-2 χρόνια ακόμα, σίγουρα. Για να νιώθω καλύτερα εγώ έτσι. Και καλύτερα είναι ο καθένας να νιώθει καλά με αυτή την απόφαση που θα πάρει για τον εαυτό του. Αλλά να μην είναι ανεύθυνος, αν είστε ανεύθυνοι και κάνετε ό,τι να είναι, και εμβολιασμένοι, το ίδιο κακό είναι. Μπορούν να κάνουν πολύ κακό σε κάποιον, ο οποίος είναι είτε εμβολιασμένος είτε ανεμβολίαστος. Τώρα δεν μου αρέσει καθόλου ο διχασμός που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ κακό. Και το ότι οι ανεμβολίαστοι λένε θα πεθάνετε στους εμβολιασμένους, και οι εμβολιασμένοι που λένε ότι θα πεθάνουν οι ανεμβολίαστοι. Ναι, δεν ξέρω. Σας λέω, εγώ θεωρώ έτσι όπως το βλέπω, το ότι όλοι στο τέλος θα καταλήξουμε να κάνουμε το εμβόλιο, και αυτοί όσοι έχετε μείνει που δεν έχετε κάνει. Αυτό, γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ούτε βλέποντας και κάνοντας, προσοχή, ασφάλεια. Είστε, δεν είστε, προσέχετε με τα μέτρα. Όταν βγαίνει ένα τεστ θετικό, μένετε σπίτι, καραντίνα, δεν είστε σε επαφή με κρούσματα, πίνετε βιταμίνες όλοι σας, και θα έρθουν καλύτερες μέρες, θεωρώ. Όλα τα άπα με το τσιμπέρι στο κεφάλι μου. Έχεις πατήσει καμιά γραφή τόσο καιρό που ψωμοπεθαίνω? Λοιπόν, αυτά τα νέα τα καλά. Έχουμε επανέλθει δυναμικά. Δεν έχω μπορέσει να κάνω καθόλου μοντάζ, αλλά από σήμερα από αύριο θα ξεκινήσω κανονικά δουλίτσα. Βρε, πέρασε η μέρα. Άλλη μια-δυο μέρες έχουν περάσει από όταν σας μίλαγα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έκανα το τεστ κορονοϊού, για να δω πώς βγαίνει και τα λοιπά μετά από τόσες μέρες που έχουν περάσει, για να βγω και από το σπίτι, και όλα good, αρνητική, επιτέλους. Μου έχει μείνει λίγο το μπούκωμα, αλλά the end, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά, επιτέλους. Επιτέλους, καλοκαιριάτικα την πέρασα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τέλος πάντων, όλα καλά, σας είπα και το story time, είδατε κάποια αποσπάσματα από αυτά που μπορούσαμε να σας βγάζουμε, γιατί το είδατε, ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση. Αυτό. Εδώ θα κλείσει το βίντεο αυτό το vlogάκι, απλά ήταν η περιπέτειά μου μαζί και ήθελα να το περάσουμε έτσι παρέα. Αυτό, ελπίζω όσοι είτε είστε είτε δεν είστε εμβολιασμένοι, δεν έχει σημασία τώρα, να είστε καλά, να προσέχετε, να σας δίνει έτσι δύναμη και να μην απελπίζεστε, μην φοβάστε, όλα είναι για τον άνθρωπο, όλα καλά. Να ακούτε το γιατρό σας, αν είναι της προκοπής, γιατί είδατε ο δικός μας τι, να ακούτε τους γιατρούς, να είστε πιστοί στα μέτρα και αυτά. Και κάπου εδώ θα κλείσει, να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Ξεκινάνε τα travel, τα vlogs, ετοιμαστείτε. Το επόμενο βίντεο που θα έρθει θα είναι υπερτέλειο, θα δείτε που κόλλησα κορώνα. Θα είναι το travel vlog στο γαλαξίδι. Γάμος, βάφτιση, τα πάντα όλα, θα δείτε πολλά πράγματα από το γάμο της φίλης μου. Αυτό. Βλέπετε το αποτέλεσμα, γιατί όμως κόλλησα, θα τα δείτε όλα και πιστέψτε με, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να σας πω ότι έχει ανέβει νέα συλλογή Luriu.gr, limited collection, δική μου, θα τα βρείτε όλα κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Για να βρείτε τη συλλογή, προφανώς στην νέα συλλογή δεν υπάρχει πτωτικός κώδικος. Αυτά, να πάτε να τα προλάβετε, να τα ψωνίσετε. Δεν ήθελα να σας κάνω έτσι την ανακοίνωση, αλλά τι να κάνω, είναι limited, οπότε επειδή μου έχετε στείλει αρκετές μηνύματα ότι Αφροδίτη να μας πεις μόλις βγει η συλλογή, γι' αυτό σας το λέω τώρα. Όλα καθυστέρησαν λόγω COVID δικού μου και με την influencer που πάλι μου το έχει καθυστερήσει για δικούς προσωπικούς λόγους. Άρα όλο αυτό πήγε πάρα πολύ πίσω, παιδιά. Anyway, όλα καλά, ανέβηκε, είναι live. Μπορείτε να βρείτε όλα αυτά όσα θέλετε από την προσωπική μου συλλογή και να τα καταγαρείτε. Κλείνει η παρένθεση. Αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να περνάτε όμορφα, να χαλαρώνετε. Υγεία και αγάπη σε όλους σας. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Bye!